Καλησπέρα σας. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα προσωπικά και για την ασσυριακή κοινότητα στην Ελλάδα που βρισκόμαστε μαζί με το προσφυγικό στοιχείο από τον Πόντο και από τη Μικρά Ασία από το 1922. Για μας δεν υπάρχει αμφισβήτηση της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας, των Αρμενίων και των Ασσυρίων. Σήμερα συναντηθήκαμε εδώ για άλλη μια φορά και θα το κάνουμε συχνά για τον εξής απλούστατο λόγο. Πρώτον, να τιμήσουμε τους νεκρούς μας και δεύτερον, να διαλαλήσουμε σε όλο τον κόσμο ότι εμείς δεν ζητάμε την αναγνώριση για να τιμωρήσουμε και να εκδικηθούμε αυτούς οι οποίοι γενοκτόνησαν το έθνος μας, το λαό μας και τους προγόνους μας. Ζητάμε την αναγνώριση, τη διεθνοποίηση, την ενημέρωση του κόσμου για να μην επαναληφθούν τα ίδια εγκλήματα που έγιναν με τη γενοκτονία που υπέστησαν οι λαοί μας. Αυτό το καταθέτω ως βίωμα των ημερών και των τελευταίων 5 ετών, για να μην πω των τελευταίων 20 ετών, γιατί ο ασσυριακός λαός έχει υποστεί από το 1990 και μετά, το 2002 μετά, το 2011 και μετά, μια καινούργια μορφής γενοκτονία. Εάν οι υπαίτιοι της γενοκτονίας του 1915 είχαν τιμωρηθεί, δεν θα είχαμε τα ίδια αποτελέσματα. Σήμερα ο ασσυριακός λαός έχει υποστεί μια άλλη μορφή γενοκτονία. Τώρα που μιλάμε, σκάφη, βάρκες που μεταφέρουν και ασσύριους πρόσφυγες βουλιάζουν στο Αιγαίο σε έναν υγρό τάφο ο οποίος επί 5 χρόνια θάβει θύματα της γενοκτονίας την οποία έχει υποστεί ο συριακός λαός. Εάν είχαν τιμωρηθεί οι υπαίτιοι της γενοκτονίας για την οποία μελέτησε ο μεγάλος νομικός Ραφαέλ Λέμκιν, ο οποίος αν και Πολωνός εβραϊκής καταγωγής έκατσε να μελετήσει τι υπέστησαν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, οι Ασσύριοι και οι Αρμένοι, για να καταλήξει στον όρο της γενοκτονίας, το ιδεχθέστερο των εγκλημάτων της ανθρωπότητας. Εάν λοιπόν όλα αυτά είχαν συμβεί, σήμερα δεν θα είχαμε γενοκτονία αυτής της μορφής. Δηλώνουμε λοιπόν παρόντες στον αγώνα της κοινότητας των Ελλήνων του Πόντου και με τη συμμετοχή μας στο άτυπο δίκτυο «Τρεις γενοκτονίες, μια στρατηγική», θα κάνουμε παντού γνωστό ότι η γενοκτονία πρέπει όχι μόνο να αναγνωριστεί, αλλά και να την εμπεδώσει πλέον ο πλανήτης για να μην επαναλάβουμε τα ίδια εγκλήματα. Και πώς θα το πετύχουμε αυτό? Αυτό θα το πετύχουμε όταν απομονώσουμε τους θύτες και τους εγκληματίες που διέπραξαν τα ιδεχθέστερα των εγκλημάτων, τη γενοκτονία, να ζητήσουν έμπρακτα συγγνώμη και να πληρώσουν γι' αυτό, γιατί αν δεν πληρώσουν γι' αυτό, πολύ εύκολα θα το επαναλάβουν. Σας ευχαριστούμε και δηλώνουμε παρόντες για να συνεχίσουμε να τιμούμε πρώτα τους νεκρούς μας και μετά να ενημερώνουμε τον κόσμο για το τι υπέστησαν οι λαοί μας, ώστε αυτό να μην επαναληφθεί. Σας ευχαριστούμε πολύ.